στους 29 έφτασαν οι νεκροί από κορονοϊό στη χώρα μας, με έναν 89χρονο να καταλήγει την Καστοριά, υποκύπτοντας τη φωνική ασθένεια και ανεβάζοντας κι άλλο τον αριθμό στην τραγική λίστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπασχε από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, κάτι που ίσως να έψιλον με τόνο παίξε καθοριστικό ρόλο στο δυστυχές γεγονός του θανάτου του, δείτε και πόσοι είναι οι θάνατοι παγκοσμίως. Απαγόρευση κυκλοφορίας, θα ισχύσει οριστικά και μετά τις 6 Απριλίου. Χθες, ο Σωτήρης Τσιόδρας είχε ανακοινώσει 28 νεκρούς και 74 νέα κρούσματα, με το σύνολο των κρούσματων στη χώρα μας να ανέρχεται πλέον στα 966, σε μεθ νοσηλεύονται διασωλημένοι 65 ενώ 52 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο. Κορονοϊός, πρώτο κρούσμα στην Κεφαλονιά. Την Κεφαλονιά χτύπησε ο κορονοϊός καθώς επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του φωνικού ιού στο νησί, πρόκειται για έναν άντρα 42 ετών, ωστόσο, λίγες ώρες πριν το πρώτο κρούσμα σημειώθηκε και στην Ικαρία. Ο άντρας είχε προσέλθει μαζί με το παιδί του στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς με συμπτώματα προκειμένου να εξεταστεί, εκεί αφού λήφθηκε το σχετικό δείγμα έλαβε οδηγία να παραμείνει σίγμα πίτη σε απομόνωση μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Το τεστ για τον κορονοϊό βγήκε θετικό και έτσι τέθηκε σε κίνηση το σχέδιο του ΕΟΔΗ. Ο 42χρονος άνδρας εντοπίστηκε σε χωριό του Δήμου Σάμης, που διέμενε και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου και παραμένει σε καραντίνα από τον κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της Δέλτα Ιασποράς του ιού. Κορονοϊός, θετικό το τεστ λοιμοξιολόγου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς θετικό βγήκε το τεστ σίγμα εψιλον γιατρό λοιμοξιολόγο που εργάζεται εκεί, ωστόσο, τα συνολικά κρούσματα στην Ελλάδα έχουν φτάσει τα 966, δείτε εδώ την ανακοίνωση του κυρίου Τσιόδρα. Στην Larisanet.gr επιβεβαίωσε το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΙΝ ΚΑΠΑ, Μιχάλης Γιαννάκος, μίλησα με συναδέλφους μου και όντως υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊού σε λοιμοξιολόγο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ήδη τρέχει η διαδικασία για να δούμε ποια άτομα θα μπουν σε καραντίνα, σημειώνει. Να αναφέρουμε ότι τις τελευταίες ώρες στο Πανεπιστημιακό και στους επίμαχους χώρους γίνεται αγιώτα απολύμανση από ειδικό συνεργείο. Κορονοϊός, συναγερμός στα ελληνικά νοσοκομεία 400 γιατροί και νοσηλευτές σε καραντίνα. Οι πιο εκτεθειμένοι στη λέλαπα του κορονοϊού είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό μικρών μετών των νοσοκομείων και όσο προστατευμένοι και αν είναι αυτό δεν σημαίνει πως δεν κινδυνεύουν, στην Ιταλία ανάμεσα στα θύματα του φωνικού ιού 43 είναι οι γιατροί που έχασαν τη ζωή του σίγμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΙΝ κύριος Γιαννάκος έκανε προλίγου μια τρομακτική αποκάλυψη για τον 2έκτο νεκρό που νοσηλευόταν στο Αττικό νοσοκομείο, ο οποίος ήταν δωρητής οργάνων και αυτό ήταν το σημείο κλειδί που τους αποκάλυψε πως τελικά νοσούσε από κορονοϊό ενώ το τεστ είχε βγει αρνητικό. Ο κορονοϊός συνεχίζει να χτυπά ασθενείς αλλά και ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία θέτοντάς τους εκτός εργασίας και ανήμπορους να προσφέρουν τη βοήθεια τους. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΙΝ υπάρχουν 90 άτομα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έχουν μολυνθεί με τον κορονοϊό ενώ 400 άτομα είναι σε καραντίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια στη δεύτερη πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αναφορά Σωτηρία είναι τα πιο πρόσφατα αλφα κρούσματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΙΝ ΚΑΠΑ, Μιχάλη Γιαννάκο στο μευτήριο Έλενα Βενιζέλου βρέθηκε έψιλον γιατρός της 5ης κλινικής βρέθηκε με κορονοϊό και 11 άτομα από την αίθουσα το κετών είναι σε καραντίνα, στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας νοσούν 8 άτομα, ενώ ύστερα από 14 ημέρη καραντίνα επέστρεψαν 20 άτομα, στο νοσοκομείο Καστοριάς νοσούν 12 εργαζόμενοι του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται λόγω έλλειψης υλικών και ειδικά μασκών, τώρα πια ξεφεύγουν περιστατικά και νοσηλεύονται σε κλινικές μαζί με άλλους ασθενείς επειδή ο εργαστηριακός έλεγχος είναι πλημελής, οι συνάδελφοι τους φροντίζουν χωρίς να έχουν μάσκες, παράδειγμα στο Αλφατικό σήμερα ασθενής που βρέθηκε θετικός στον ιό από τετράκλινο θάλαμο της παθολογικής ανέβηκε στη κλινική που νοσηλεύει περιστατικά κορονοϊού, του είχε γίνει εξέταση πριν 7 ημέρες κατά την εισαγωγή και βρέθηκε αρνητικός. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο στο νοσοκομείο Ρίου βρέθηκε ασθενής που νοσηλεύεται στην αιματολογική κλινική θετικός στον ιό, εκτέθηκαν όλοι οι συνάδελφοι της κλινικής και τώρα δίνουν ειδείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, πάμε ως πρόβατα επισφαγή χωρίς μέσα προστασίας, μάσκες σίγμα, στολές και με πλημελή εργαστηριακό έλεγχο επισημαίνει ο κύριος Γιαννάκος.